Αυτά τα κόλπα που βλέπετε, τα ζόρικα που κάνω, εντάξει, παλιά τα έκανα λίγο αμήχανα, αλλά είχα φέτος την ευκαιρία στην τέταρτη σεζόν του Τροχού της Τύχης, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, να το πω αυτό, για μένα είναι πολύ σημαντικό, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον κορυφαίο Έλληνα ανηματέ, τον Σταύρο τον Τάφλο, που μου μάθε όλα αυτά τα κόλπα, ρε παιδιά, το λέω και το εννοώ. Μέχρι τώρα τσακιζόμουν. Μου τα άμαθε, τα έκανα. Και τα μάθαινα από μικρός αυτά, γιατί όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, 3, παρακολουθούσα τον Τροχό της Τύχης και εγώ, με τον Γιώργο Πολυχρονίου, τον Δάνη Κατρανίδη, με τον Παύλο τον Χαϊκάλη, με όλους τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτό το ιστορικό παιχνίδι στην Ελλάδα. Και σαν μικρό παιδί πήγαινα και έλεγα μπράβο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, παλαμάκι Σταύρο. Και σήμερα είναι εδώ μαζί μου και είναι συνεργάτης μου και σε αγαπώ πολύ, Σταύρο μου, και χάρηκα που είσαι στην ομάδα μας εδώ. Σταύρο Τάφλος. Έγραψε ιστορία όπως ιστορία γράφει η Τζούλια Νόβα. Ήρθατε και από μένα και απόψε στο Τροχό της Τύχης. Τζούλια, θα κάνω μια ερώτηση σημαντική. Άρα. Ο Σταύρος έχει γνωρίσει όλα τα κορίτσια πέρσι από τον Τροχό. Κρίστα ή Τζούλια Νόβα, να δω τι θα πεις. Τζούλια Νόβα! Νομίζω πως λέγανε ότι ήταν πολύ όμορφη. Και είναι ακόμα πάρα πολύ όμορφη η Τζούλια, αλλά συγγνώμη, έκασε το είδος και στην εποχή του. Τζούλια Νόβα μόνο. Καλή διασκέδαση, όλοι πάμε να παίξουμε. Καλώς ήρθατε και οι τρεις. Πάμε να παίξουμε μια λεξομαχία έτσι λίγο να ακούσουμε τη φωνούλα σας. Έχουμε ένα μπάζερ μπροστά, το ετοιμάσαμε ειδικά για πάρτι σας. Μπλε, κόκκινο, πράσινο, η Τζούλια δίνει κατηγορία. Ανοίγουν τα γράμματα ένα-ένα. Πατάτε το κουμπί 100 ευρώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ξεκινάμε με μια μεγάλη λέξη. Γιγαντολέξη. Γιγαντολέξη. Τεράστια τιτάνια μέγιστη. Φύγαμε. Είναι τόσο μεγάλη που θέλει 2 σειρές να απλωθεί. Η γιγαντολέξη μας. Ακόμη. Τάσο, πάτα πρώτα το κουμπί και μετά πες το, μαρτυριάρι. Απομνημονεύματα. No. Σου πήρε λίγο χρόνο. Παραπάνω. Για να μην κάνει λάθος το έκανα έτσι. Μπράβο! Πάντως, ακούσαμε όλα τα γράμματα ξεχωριστά, δεν μπορείτε να πείτε. Μπορείς να βγάλει λίγο γλώσσα να το κάνεις θέλω. Ναι. Α, στραμπούληξες, γεια. Α, γι' αυτό, παιδιά, βγάλε. Γι' αυτό δεν μπορούσε, έχει κουλαρίξει τη γλώσσα ο άνθρωπος. Μα λέω κι εγώ. Μπερδεύτηκε γύρω-γύρω. Δεν γίνεται. Το πες όμως. Καλά που δεν είναι και τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, γιατί αλλιώς δεν θα το έχεις βρει με τίποτα. Σε αυτό θα έχει τελειώσει η ιστορία. Τάσο μου, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Κέρδισες τη λεξομαχία, παίζεις πρώτο στον πρώτο γύρο. Πάμε κιόλας. Παιδιά από τώρα. Μπόνους με 200 ευρώ. Τάσο μου, θέλω να πλησιάσω κοντά για να δω αν έχει πάθει για στραμπλήξεις γλώσσα. Είδα και το φοβερό κούρεμα, το οποίο είναι κρίμα να μην αναδειχθεί. Θέλω πραγματικά, μια και υπάρχει ένα μπόνους 200 ευρώ, να προσφέρω σε όλο τον κόσμο αυτή τη συγκίνηση. Θέλω να κάνεις, να έρθουμε ένα κοντινό, κύριε Γαλανούλη, και να κάνει μια στροφή αυτό το μανεκέν. Δεν υπάρχει αυτό το κούρεμα. Κάντο τώρα, τώρα, να σκάσω να τη λιώσει μερικοί εκεί. Oh. Για ένα λόγο σε έβαλα να κάνει όλη αυτή τη στροφή. Διότι εδώ παραδίπλα ένας τύπος με λιλά μπλουζάκι. Μισμαλί. Λοιπόν. Έχει μεγαλύτερο πρόσωπο να πλένει. Κάνε, σωστό και αυτό. Κάνε ό,τι μαγκιά θες τώρα με το μαλλί, γιατί σε λίγα χρόνια. Λιλά. Λιλά. Εντάξει. Ναι, αμέ. Τάσο μου. Έχει αγαπημένη κατηγορία όταν παρακολουθεί από το σπίτι που τα βρίσκει όλα, ρε παιδί μου. Μάλλον ταινία. Μάλλον ταινία. Τέλεια. Τζουλιά. Όχι ταινία, βάλε άλλο. Εντάξει. Οπότε θα πρέπει να βρείτε μία φράση. Μία φράση από ταινία, λοιπόν, για τον Τάσο, λοιπόν. Μία φράση οποιαδήποτε, η οποία κρύβεται εδώ, στις λέξεις που θα δείτε στον πίνακα. Και είναι αρκετές και σου εύχομαι καλή τύχη. Τάσο μου, πάμε να γυρίσουμε. Ξεκινάμε. Είναι η πρώτη φορά που γυρίζει ο Τάσος. Να σου ζητήσω την άλλη φορά λίγο πιο σιγά, για να τελειώσει σήμερα το επεισόδιο. Κάνεις τη σειρά σου, Τάσο μου. Και καλωσορίζουμε το Χριστινάκι μας, που στόμα έχει και λαλιά δεν έχει. Γεια σου, Πέτρο. Είσαι τόσο ντροπαλή ή
θα μιλήσουμε με την νοηματική. Είσαι τροπαλή. Θα πάρω σε λίγο μπρος. Ακούς τώρα που λέμε εμείς για Τζούλια, για Κρίστα κτλ. Γιατί εντάξει, μια κούκλα είναι και η Χριστίνα μας. Μια κούκλα. Χριστίνα, μια υπόθεση θα κάνω μόνο. Το 90 αγέννητη. 91 γεννήθηκα. Καλώς όρισες, Χριστίνα μου. Τι τροχότητες, έχεις 91 γεννήθηκε. Τι να λέμε τώρα, γεια σας. Γεια σας. Πάντως να ξέρεις, αυτή την ηλικία γεννηθεί στο 91. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Πολυχρονής θα την εκτιμούσε πάρα πολύ. Ξέρω ότι την εκτιμά ακόμη ο Γιώργος. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, φίλος αγαπημένος και φυσικά δηλώνω θαυμαστής του. Πού σε βρίσκουμε, εσένα, με τι ασχολείσαι, σπουδάζεις, είσαι 21. Ναι. Τι σπουδάζεις? Κάνω μάστερ στην εντομολογία. Άκουσα καλά. Είπες εντομολογία. Ναι. Είναι η πρώτη γυναίκα που θα γνωρίσετε στη ζωή σας που δεν φοβάται τις κατσαρίδες. Τι είπες τώρα. Σοβαρά, υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το ήξερα. Ναι. Εντομολογία. Ναι, γεωπόνος είμαι. Γεωπόνος, η οποία σε βρίσκει η Χριστίνα και σου λέει κάνεις ζουζουνάκι μου. Δεν θα κάνεις. Κάνει και έτσι. Χριστίνα, να επιτέλους και μια σπουδή που δεν θα ήθελα με τίποτα. Μου σηκώνει τρίχα κάγκελο φοβερά και τον το Γιώργο. Στα μαλλιά έτσι πάνε, έτσι γίνεται όταν βλέπει κατσαρίδα. Χριστίνα μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ γυρίζεις. Πολύ. Η Χριστίνα μας, παιδιά. Δυνατά, Χριστίνα, μπράβο. Αχ, ένα δεκαρικάκι σου έκατσε για ξεκίνημα. Ένα δεκαρικάκι έχεις μπροστά σου, στον κόκκινο δείχτη, Χριστίνα. Το οποίο σου δίνει το δικαίωμα να πεις ένα σύμφωνο, το πρώτο της ημέρας. Ναι. Το σίγμα. Το σίγμα. Είναι και έτσι τη ζούνα, έτσι να δείτε σίγμα. Το σίγμα, μπράβο σου. Ένα σίγμα, 10 ευρώ. Να σου πω κάτι τώρα, δεν είναι ενθουσιασμό και ο κόσμος και νερός. Λέει τώρα τι 10 ευρώ, γι' αυτό θα βαράμε παλάμε για ψοφάμε. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Για να υπάρχει λόγος, φέρε τώρα 200 ευρώ, Χριστίνα. Έλα, το έχει, το έχει, το έχει. Εγώ για πλάκα το είπα. Παραλίγο. Μπράβο! Μπράβο, μπαλαντέ! Αυτό το ζουζούνισμα το έχεις από τη φύση, δεν είναι από τα σπουδές. Όχι. Από τη φύση. Έτσι γεννήθηκε. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα μπαλαντέρ θα έρθει στα χέρια σου με ένα σύμφωνο, σωστό. Μάλιστα. Ποιο? Το ταφ. Το ταφ. Τερέζα. Ναι. Μια κασκαριδούλα. Ω, δεν υπάρχει. Σοβαρά. Περίμενα ότι με τόσα γράμματα. Μόνο ένα γράμμα έχουμε βρει. Να πω, Γιώργο μου, ότι αν βρεις με ένα μόλις τετραγωνάκι τη φράση, πήρες 600 ευρώ. Γέλασε ήδη, παίξε, Γιώργο, εντάξει, καλή επιτυχία. Ήταν αστείο, καταλάβατε. Γιώργο, σε καλωσορίζω επισήμως. Καλώς σας βρήκα. Ο Τζόρτζ θα ξεκινήσει με ένα ταπεινό 20 και θα μου πει το σύμφωνο. Κάπα. Κάπα. Πολύ ωραία. 80 ευρώ για σένα, Τζόρτζ. Η Τζούλια γύρισε τα 4 πρώτα κάπα και έτσι έχεις το δικαίωμα να ξαναγυρίσεις αμέσως τώρα. Έχεις μία αιμονή με τα 20 άρικα, δεν βαριέσαι. Για άλλα 20. Πι. Πι. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα από την ώρα που σας δίνω το λόγο για να πείτε το σύμφωνο. Ωραία. Εδώ τώρα, κοίταξε να δεις τι έχει γίνει. Έχουμε βρει συνολικά 8 γράμματα με δυο μαντεψίες, Γιώργο. Και όλο αυτό που μας οδήγησε, φίλε μου, μας οδήγησε στα 140 ευρώ. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Μην γελάς. Δεν είναι σωστό 8 γράμματα να έχουμε τόσα λίγα χρήματα. Έλα. Τώρα το καλό. Τώρα το καλό. Πάμε με ρυθμό. Ο ρυθμός βοηθά. Να έρθουν μεγάλα ποσά. Βοηθάει. Δεν νομίζω. Στα ίδια είμαστε. Μπορείς και τα άλλα ποσά. Ναι. Όχι, επιτρέπεται, δεν θα είναι. Προσπαθήσω. Όχι, αλήθεια, στορκίζομαι. Άμα ανοίξεις στο YouTube να βάλεις τροχό, τι θα δεις, πετυχαίνουν κι άλλα. Ναι, έχεις δίκιο. Για πες μου ένα γράμμα. Ποιο ρο. Μόνο. Ρο. Κανόνισε να υπάρχει 7 φορές το ρο, έτσι. Oh. Αν δεν υπάρχει καμία, είναι ακόμα καμία. Χειρότερα. Και έτσι παίξαν όλοι. Πήρατε την γλυκά. Πήρατε την κρυάδα, ε. Άμε. Εντάξει. Τάσο μαλλί του 2017 γύρνα. Είναι κούρεμα 2017, αυτό δεν υπάρχει. 2 στα 2. Έλα, εκατοστάρικο είναι αυτό. Μπράβο, ρε φίλε, επιτέλους. Μπράβο! Το σύμφωνο όμως, θα βρούμε. Λάμδα. Λάμδα. Ωραίο το. Μπράβο! Είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να πω ότι έχεις εσύ πάνω σε αυτή τη στιγμή 200 ευρώ, άρα αγοράζεις και φωνή, αν θέλεις, για 100. Ή ξαναγυρίζεις. Μπορώ να το λύσω. Φίλε, άκου τι γίνεται όταν το λύσεις. Εδώ έχουμε θεματάκι. Όταν το λύσεις, δεν είναι τα 200 μόνο. Α, τα 200 θα τα πήρε μεταξύ σου. Το δωράκι της δουλειάς που είναι άλλα 200. 400. Θα πάει 400.
Να σου πω κάτι, μεταξύ μας, πριν το λύσεις. Είναι πίσω τρεις τύπισες. Ναι. Με το οποίο θέλω να το λύσω, κάνανε... Τι είναι, τι παίζει. Ναι. Το τρίο αμόρε μου. Τρίο αμόρε. Μανάδες, φίλες, αυτό, γυναίκες. Παραγωνιάρες. Όλοι μαζί. Γωνιάδες, σόγα, πριν όλοι τα πάντα. Ναι. Α, γι' αυτό χαίρονται πίσω. Δικαιολογημένα, 4 κατουστάρια είναι αυτά. Για πες μου. Απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Λες λοιπόν ότι η φράση μας είναι απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Κάτι από οποίο πρέπει να συνοδεύει σχεδόν κάθε ταξιδιωτικό οδηγό στο ίντερνετ. Ειδικά σε ξενοδοχεία. Απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Ναι! Είναι καλός, είναι καλός. Αυτό είναι μια πολύ ωραία φράση, Τάσο μου, ναι, που βρίσκει πάντα εφαρμογή. Εσύ που βρίσκεις εφαρμογή στην καθημερινότητα, βλέπω σε συντροφεύουν εδώ ωραίες παρουσίες. Παρακαλώ, έχουμε μητέρα σύστησέ μας, παρακαλώ. Η μάνα μου, μητέρα, ένα χειροκρότημα. Η κουνιάδα μου, Βασιλική. Η κουνιάδα. Και η αραβωνιαστικιά μου, Μαρία. Τελείωσε, τελείωσε. Έχεις έρθει με γυναικεία δύναμη, girl power. Τάσο, στο επίθετό σου. Βλάχος. Καλώς όρισες, πάμε να παίξουμε λεξομαχία. Τώρα για 200 ευρώ θα πρέπει να βρείτε μία ευχή. Ορίστε, είναι 200 στάρικα. Μία ευχή θέλουμε, παιδιά. Στον πίνακα είναι η ευχή μας. Πάμε. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά. Η Μιλιόρη Αγκούρη. Πάτσε η Χριστίνα και ο Τάσος, ο οποίος συνεχίζει να πατάει. Σ' αφήνω, πάτα κι άλλο. Μπράβο. Έτσι, εδώ πρώτος, ήσουν και από πριν. Απλώς πρέπει να βγάλεις 200 ευρώ να μας πληρώσει το κουμπί που χάλασες. Λέγε. Καλή ευτυχία, όχι. Ωπα, ετοιμάζονται ο Γιώργος και η Χριστίνα. Πάμε, Χριστίνα, Γιώργος. Ο Γιώργος πάτησε τώρα πρώτος, έλα, Γιώργο μου. Καλή λευτεριά. Καλή λευτεριά. Ωραίο. Μου κάνει εντύπωση που εδώ η εντομολόγος, καλά το λέω. Ναι. Η εντομολόγος μας. Σκέφτηκα το ίδιο. Α, το ίδιο σκεφτήκατε. Ωραία μυαλά. Πάμε, έρχομαι από εδώ. Πεχταρά μου, μακριμάλι μου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στα 200 ευρώ που ήρθανες για τον Τζόρτζ. Γιώργο μου, πού σε χάνουμε, πού σε βρίσκουμε εσένα στην καθημερινότητά σου. Δουλεύω, σπίτι, μετά οικογένεια. Σου πάρε τέτοια ζωή. Φοβε... Μιλάμε extremes, έτσι. Έλα, πες τι κάνεις κρυφά από τους δικούς σου. Δεν θα το πούμε, εμείς εδώ, τάφος εμείς. Δεν κάνω τίποτα κρυφά. Δεν κάνεις τίποτα κρυφά. Όχι. Όλα ξέρουν ότι είσαι εδώ. Ναι, γιατί είναι εδώ. Ποιο είναι εδώ, με ποιον έχει έρθει. Είναι η σύζυγος, ναι, η μητέρα μου, ο γιος μου. Και γιο μαζί, όλο το σόι, όλο εδώ. Πού είναι το σόι του Γιώργου. Φίλε, ένα θέλω να σου πω. Είναι εδώ, δεν ξέρω πώς νιώθω για σένα. Είπα ποιο είναι συγγενής με τον Γιώργο, κανείς δεν σήκωσε χέρι. Σε λατρεύουν, αγόρι μου. Δεν ξέρουμε ποιο είναι εδώ καν. Ή απλώς μπορεί να είναι ντροπαλή, Πέτρο. Όχι, όχι, θα σου πω εγώ ότι είναι Τζούλια. Θα σου πω εγώ ότι είναι και μετά θα μας δώσει οδηγίες για να έρθουμε εδώ. Είναι που με 200 ευρώ είναι δεύτερο. Κάτσε να βγεις πρώτος και μετά θα σε αγαπήσουμε λίγο παραπάνω. Έλα, Τζούλια μου. Οπότε για να έρθετε κι εσείς εδώ στη παρέα μας, θα πρέπει να μας καλέσετε στο 211-187-8080 ή να μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr/tv/τροχός. Είμαι δίπλα στο πεζό 208 και πάμε διαφημίσεις! Να είσαι με τα καλά σου. Δεν ξέρω, έχω μάθει να οδηγώ μαγκάζι φρένο. Παιδιά, θα το πω απλά. Είμαστε εδώ δίπλα από το μεγάλο τρόπαιο του τροχού της τύχης, το Peugeot 208 και μάλιστα το τελευταίο μοντέλο, το απόλυτο με τη γυάλινη ροφή. Την... Και για να δώσουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας, να το κερδίσει κάποιος να φύγει που ξέρει να το οδηγεί. Θα σας πω απλά την ότι μυστηρεύτηκε τώρα. Μου λέει Πέτρο, ο συμπλέκτης ποιος είναι, από εδώ ή από εδώ. Έχει τρία πετάλια. Και εσύ έχεις δίπλωμα, Τζούλια, γι' αυτό είναι που με τρελαίνει. Έλα έξω, γρήγορα. Γρήγορα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να μου μάθεις κι εσύ. Πάλι ο αυτοκίνητο. Πού ακούστηκε αυτό, να έχει τρία πετάλια. Πώς τα βγάζουν το έτσι δικό τα... Μου έχει δύο τα αυτοκίνητα σήμερα, την ντροπή. Εδώ, ναι, ήταν περιττό. Εδώ έχεις δίπλωμα. Τι μου λέμε τώρα. Γιώργο, ξέρω να οδηγάς με τρία πετάλια. Ναι. Το σκέφτηκες λιγάκι, δεν ξέρω γιατί. Είναι δικός μου, το αυτόματο. Χριστίνα, εσύ. Ναι. Η Χριστίνα, ξέρει, Τάσο, εσύ. Βεβαίως. Καλώς, παιδιά, το αμάξι είναι εκεί και σας περιμένει. Παιχνίδια αμέσως τώρα. Φύγαμε.
Δεύτερος γύρος σε ένα μάτς που προηγείται ο Τάσος με 400 ευρώ και 200 και ο Γιώργος στην τράπεζα. Το Χριστινάκη που είναι και εντομολόγος, παρακαλώ. Θα ξεκινήσει τώρα, θα κάνει. Θα σου ψεκάσει όλους. Λέγε, Τζούλια. Θα ξεκινήσουμε με μία ομπρέλα. Δηλαδή, θα έχουμε μία λέξη η οποία θα περιέχει τις από κάτω της. Λοιπόν, για παράδειγμα, είναι στον πίνακα η ομπρέλα μας. Πάνω είναι έντομα, κάτω είναι κουλούπια, ξέρω, κατσαριδούλες. Τα λέω πολύ απλά, είναι και απόγευμα, μην τρομοκρατηθεί κανείς. Κατσαριδούλες και τι άλλο μπορεί να βάλουμε, ένα ζουζουνάκι, πες ένα μπαμπουράς. Μπαμπουράς. Ο μπαμπουράς πώς είναι, ρε Χριστίνα? Σκαθαράκι. Σκαθαράκι μικρό, ε. Ναι. Η μαραμάγκα τι είναι, κυκλοφορεί στη Λάρισα πολύ. Μαραμάγκα. Κι αυτό. Κι αυτό. Κύριε Γαλανούλη, ορίστε το μαραμάγκα, το ξέρουμε. Και το ματαράγκα ξέρω εγώ επίσης. Χριστίνα μου, θα παίξεις εσύ πρώτη τώρα. Η ομπρέλα σημαίνει επάνω η λέξη που αγκαλιάζει όλους από κάτω. Καλή επιτυχία. Πάμε, Χριστίνακη. Το κορίτσι μας δεν έχει ακόμη χρήματα, αλλά αν λύσει αυτό το γρίφο, θα πάρει τα πρώτα λεφτά στην τράπεζα. Εδώ έχουμε δεύτερη ευκαιρία που σημαίνει, Χριστίνα μου όμορφη, εδώ έχω τούτο. Καινούργιο κυκλοφόρητο σε λιλά ροζέ, το βγάζω για πάρτι σου, το οποίο θα σου δώσει το δικαίωμα να αγοράσεις, να πάρεις ένα σύμφωνο για 40 ευρώ ή τσάμπα ένα φωνήεν. Το θεωρείς κόπημα στην αρχή, τι θέλεις? Θα πάρω σύμφωνο. Σύμφωνο, παρακαλώ. Το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ. Μπράβο. Αυτά είναι 80 ευρώ και σου δίνω μία ροζομπορδοκόκκινη δεύτερη ευκαιρία. Σε περίπτωση που χάσεις, εδώ είμαστε εμείς, ξαναπαίζεις. Πάμε. Είναι τρομερό, Τζουλιά, είδες. Είναι και εντομολόγος και ζουζούνα στην ομιλία. Ωραίος συνδυασμός. 10 ευρώ. Το σίγμα. Πολύ όχι, ρε εσύ. Κρίμα. Με δεκάρικο, ρε εσύ, Χριστίνα. Με δεκάρικο. Τρομερό πράγμα. Χριστίνα, θα σου κάνω και άλλες ερωτήσεις γύρω στην εντομολογία που με ενδιαφέρουν. Γιατί, παιδιά, φανταστείτε να γνωρίσετε τη Χριστίνα και να θέλετε τώρα να κάνετε κόρτε, ξέρω εγώ, με Χριστίνα. Σου λέει εντομολόγος. Τι να ασχοληθείς. Πας κοντά, Χριστίνα μου, γύριζε, κορίτσι μου. Έρχομαι εγώ να κάνω μια πρόβα για τον κόσμο που μας βλέπει και θα γνωρίσει τη Χριστίνα στο μέλλον. Τι σε ρωτάνε γιατί είναι για τα έντομα κτλ. Όταν σου λες ότι ασχολείσαι. Ναι, είναι! Μπράβο! Είναι. Μπράβο! Αυτό είναι πασό. Σε ρωτάνε. Ναι, σε ρωτάνε. Ποιο έντομο σύμφωνο θέλεις? Ναι. Το νι. Δεν είναι έντομο. Έντομο σύμφωνο. Δεν υπάρχει νι. Τέλειος. Έχει όμως δεύτερη ευκαιρία. Ναι, παιδί μου, το θυμήθηκε. Για το νι. Παίξε. Το θυμήθηκε αμέσως. Ο μπαμπουράς. Και 200. Χριστίνα, το πας καλά στα ποσά. Άκουσέ με όμως. Έχεις ένα θέμα. Με τα ποσά, το πας καλά. Με τα γράμματα έχουμε πρόβλημα. Τα λέμε λάθος. Εκεί που είναι να έχουμε πολλά, έχουμε μικρό ποσό. Τώρα που είναι 200, ποιο θα πούμε? Το πι. Το πι. Πασχαλίτσα. Ναι, πασχαλίτσα. Αυτό το ψάχνα κι εγώ. Πασχαλίτσα. Καλά πλάκα κάνεις, ούτε νι ούτε πι. Έφερε 150 και 200 στη σειρά και τα δύο γράμματα που ζήτησε, το νι και το πι, δεν υπήρχαν. Γιώργο, εδώ είσαι τυχερός. Δεν θα μπορούσε να έχει φτάσει 2.000 ευρώ με τη μία και είναι στα 130 και παίζεις. Πάμε. Ο Τζόρτζ. Ο οποίος μπορεί και να κουφάθηκε λίγο, σου λέει δεν έχει πει, δεν έχει νι, τι γίνεται, τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Για 20 ευρώ. Καλά, δεν περίμενα κάτι άλλο από σένα, αλλά είπα μήπως σε αλλάξει το γούρι. Εγώ δεν θα ξαναπλησιάσω. Έφυγα. Πες το. Για πες μας. Το ρο. Να το ρο, μπράβο, 20 ευρώ. Γιώργο, δεν χρειάζεται να γυρίσεις. Για 20 ευρώ μου λες το επόμενο σύμφωνο. Τι θα παίξεις? Δεν πάει έτσι. Έτσι λέω. Παιδιά, όχι, όχι, έχουν αλλάξει κανονισμοί. Αν φέρεις 5 φορές 20, μετά παίζεις μόνιμα μέχρι το τέλος. Μην τον ακούς. Περίμενε, περίμενε. Δεν αληθεύει κάτι τέτοιο. Περίμενε. Να αλλάξουμε τα γούρια. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Να αλλάξουμε τα γούρια. Να πάω λίγο μακριά εγώ. Καλά είμαι εδώ. Γύρνα, γύρνα. Έχω απομακρυνθεί να δω τι θα κάνεις. Εδώ. Και να φέρει 200. Ότι έχω περιέργεια, ρε Γιώργαρα. Να δω φταίω εγώ. Αν και το πλησιάζει. Ή όχι. Μπα. Τώρα είναι χειρότερα. Να γύρνα πίσω. Ρε φίλε. Χειρότερα δεν γίνεται. Έλα, δε. Να σου κάνω λίγο το Φαμπιάν Μπαρτές. Με το Λερά Μπλάν. Γίνω από εδώ λίγο. Έλα, γόρι μου. Μπράβο. Έτσι κάνα στη Γαλλία, στην εθνική ομάδα. Πες το. Το Κάπα. Κάπα. Μπράβο. 20 ευρώ ακόμη. Λοιπόν,
Τζούλια, παίρνω τώρα αμέσως δραστικά μέτρα. Γιώργο, έφτασε η στιγμή να πετύχεις ποσά Χριστίνας. Σου δείχνω τη λύση τώρα. Τεντε! Γύρνα και θα καταλάβεις τη δύναμη της πανίσχυρης μαγείας της μαύρης γάτας. Της γκαντεμή. Παρακαλώ. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Σου πέσει η γάτα κάτω. Καταστραφήκαμε. Κακός Ιωνός δεν μ' άρεσε. Άμα πέσει η γάτα κάτω μπορεί να φέρει κοσάρικο. Τι λες τώρα. Δεύτερη φορά. Wow. Δεν σε αναγνωρίζω. Είναι η μεγάλη ευκαιρία. Δωρεάν το φωνή. Ε, Τζούλια. Δωρεάν το φωνή. Τσάμπα. Ή 40 ευρώ για ένα σύμφωνο. Διάλεξε πιο γρήγορα. Γιατί κάνεις τόση ώρα. Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία χάθηκε. Έχεις μόνο 5 λεπτά. Γιατί κάτι οπότε ξαναπέζεις αμέσως τώρα. Σπατάλησε μια δεύτερη ευκαιρία χωρίς λόγο. Θέλουμε μια ταχύτητα παραπάνω. Τζόρτζ, μου καθυστερείς. Όποτε δίνω το λόγο, έχετε έπειτα. Όχι. Ναι! Έλα! Πάμε. Το Λάμδα. Για 200 ευρώ. 4 γατοστάρικα. Τέλεια. Τζούλια, πρέπει να κάνω το χρέος μου, αυτό που είναι το σωστό προς την κοινωνία αλλά και τους αντιπάλους του Γιώργου. Παίρνω το μυστικό όπλο πίσω. Ξαναφέρω το 20 κόστο. Βεβαίως, ξέρεις ότι... Μπορείς πλέον και να αγοράζεις. Ακριβώς αυτό, Τζούλια, σε ευχαριστώ. Ναι, ένα φωνή. Παρακαλώ, ναι, πες το. Το Α. Το Α. Σε πάω λίγο γρήγορα, Γιώργο, μην ξαναχάσεις σειρά σου, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Αρλούμπα. Μπορώ να το πω. Κοίταξε, αφού με ρωτάς, θα σου έλεγα όχι. Μην το πει, εγώ δεν το έλεγα. Ρε, είναι δυνατόν. Τι συζητάμε, μου κάνεις ερωτήσεις, αν μπορείς να το πεις. Αν το πεις, εισπράττεις αυτή τη στιγμή 340 ευρώ και μαζί με τα 200 που είχες πριν, με 540 είσαι πρώτος, περνάς και τον Τάσο. Βέβαια, επειδή με ρώτησες, να κάνω και τον δικηγόρο του Αλ Πατσίνο, του διαβόλου δηλαδή, και να σου πω. Εάν το ξέρεις και γυρίσεις, μπορείς να βγάλεις και άλλα χρήματα. Εκτός αν χρεοκοπήσεις. Παίζει και αυτό, και αυτά είναι στη ζωή. Θα παίξω. Παρακαλώ. Τον έπεισα, παιδιά, τον έπεισα. Καλός πολιτής. Το κρίμα στο λαιμό μου, Γιώργο. Εγώ ήθελα απλώς να σου το υπενθυμίσω ότι γίνεται και αυτό, αλλά. Να το μας έπεισε. Έλα. Έπρεπε να σου πω κάτι. Εντάξει, ξεχαστήκαμε λίγο, αλλά μας θύμισε ποιος είσαι. Κοσάρικο, έλα, πάρ' το. Μη. Υπάρχει ένα διπλό μη. Επέλεξες με το κοσάρικο να βρεις ένα διπλό γράμμα. Okay, είναι μέρος στρατηγικής σου. Μπορεί να μην θέλει να ξαναγυρίσει. Δεν ξέρω, θέλεις να ξαναγυρίσεις, ναι ή όχι. Τι, τα χρειάστηκες. Ήταν λίγο επίπονο, ε. Λοιπόν, θα μου το πει σωστά όμως. Ναι. Ωραία. Τζούλια, κατηγορία, θύμισε μας ποια είναι. Ομπρέλα. Ομπρέλα. Πάνω-πάνω τι μπορεί να είναι, αδερφέ μου. Οικοδομή. Πάνω να είναι οικοδομή. Περίμενα να πάρω την ανάλογη πόζα. Τερερερεν. Μη βρω το χτύπα στις χέντρες. Πες μου τώρα. Σκαλοσιές. Ναι. Μάστορες. Ναι. Τούβλα. Περίμενε. Οικοδομή. Σκαλοσιές. Μάστορες. Τούβλα. Είναι αυτό. Ναι. Το αντικείμενό μου. Αχ, το αντικείμενό σου, Τζούλια, εσύ που είσαι της οικοδομής. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, της αρέσει πολύ η οικοδομή της Τζούλιας. Την έχετε δει μια φορά. Έχω κάνει. Σοβαρά μιλά, Τζούλια. Έχω ξυλώσει, αμέ. Ρε και πληρώνω με ροκάμαρα, εγώ τους μαστούρους, έχω τη δουλειά μες στο σπίτι μου. Σοβαρά μιλά. Σοβαρά μιλά, Τζούλια. Κομπρεσέρ, εντάξει. Και όταν φτιάχναμε το στούντιο, γιατί μάψε και το βάψα μόνος μου. Δεν με φώναξες, τι να σε κάνω. Κατάλαβες. Γιωργάρα, 5.80, πέρασες πρώτος. Μπράβο. Και όχι μόνο πέρασες πρώτος. Αλλά στον επόμενο γύρο, στον τρίτο, μεσολαβεί. Μάλλον δεν μεσολαβεί τίποτα. Μεσολαβεί η Τζούλια Νόβα και ο τρίτος γύρος. Πάμε. Θα παίξεις πρώτος σε αυτό το γύρο. Άκου την κατηγορία. Έχουμε οικοδομικά εργαλεία και. Δεν νομίζω. Θα έχουμε κάτι πιο ωραίο. Θα πρέπει να βρείτε στίχο από τραγούδι. Στίχο τραγούδιου. Γιώργο, παίξε. Γιώργο, από το παρουσιαστικό σου κρίνω ότι ακούς heavy metal. Όχι. Δεν ακούω heavy metal. Δεν το περίμενα αυτή την απάντηση. Τι ακούς? Όλα τα είδη. Όλα τα είδη. Αλλά... Αυτή η ατάκα ξέρετε πιάνει το καμάκι. Στο... Θυμίζω. Πες μου σε παρακαλώ. Σίγμα. Μπράβο. Πέντε έχει. Πέντε έχει, παιδιά.
Πέντε έχει, παιδιά. Εμείς είχαμε συνηθίσει σε μεγαλεία, Γιώργο, πριν, μετά για κοσάρια και αυτά. Δεν μπορούμε τώρα με αυτό να χειροκροτήσουμε, παρότι μόλις έβγαλε 150 ευρώ. Ξαναγύρισε. Σε χειροκροτήνω μόνο οι συγγενείς, όπως καταλάβεις, έτσι. Για εκεί είσαι, για τους συγγενείς σου με τριαντάρια. Ανέβασε μας λίγο, φτιάξε μας ένα στέχη να γίνει. Αυθόρμητα ο κόσμος. Αυθόρμητα, 20 άρκο. Να το πάλι. Ρε γορίνα μου. Ταφ. Να σου φέρω μια δεσμίδα, να έχεις να... Ταφ. Ορίστε. Λοιπόν, δεν ξέρω να κάνω μια απόπειρα, Τζούλια, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Πρώτη φορά ζωή μου θα το δοκιμάσω. Θα προσπαθήσω να βγάλω το 20άρικο. Δεν βγαίνει, Πέτρο μου, μην προσπαθείς. Λυπάμαι, Γιώργο. Ξαναφέρε τα 20. Είναι, παιδιά, το 8ο 20άρικο που φέρνει στο παιχνίδι μας. Είναι σε άλλο επίπεδο. Τόσα σου λείπουν, όχι έτσι. Πάλι. Λάθος στόχο έχεις. Το μελετάς πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε να δω. Α, ήρθανε νέοι κανονισμοί. Ο οποίος φέρει 10 φορές κερδίζει το παιχνίδι. Ο Πέτσος θα φέρει 10 φορές 20άρικο, παίρνει 20 ευρώ και φεύγει το παιχνίδι για πάντα. Έλα, εσύ. Είσαι σε καλό δρόμο, πες μου. Πει. Ένα-ένα. Λοιπόν, Τζούλια, έλα. Μην βιάζεσαι, ξέρουμε θα φέρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Μήπως και αλλάξει λίγο η άβρα σου, ρε παιδί μου. Θες να αγοράσεις. Αν θες, μπορεί να αγοράσεις για 20 ευρώ εσύ, εκτάκτος. Λέγε. Όχι. Όχι. Γύρισε λοιπόν για ακόμη 20 ευρώ. Αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον παίχτη που έχει φέρει τόσα πολλά συνεχόμενα 20άρικα. Έλα. 5 20άρικα μαζί με εμένα, ορίστε να το. Έλα, μπράβο. Έτσι, για να μην τον μαλώνει. Το κάπα. Κρίμα υπάρχει ένα, αλλά έστω ρε παιδί μου, έστω και ένα που υπήρχε, μας κάνει καλό ρε Γιώργο, ξέρεις γιατί. Γιατί θα έπρεπε να γυρίσει 5 φορές 20άρικο για να μαζέψει αυτά τα λεφτά. Ενώ τώρα πάμε με τη μία. 310 ευρώ, σε ακούω. Μπορείς να αγοράσεις, αλλά να γυρίσεις. Όχι, θα γυρίσω. Όχι, μπριτς, θα γυρίσεις. Δεν είναι πριτς, είναι μπριτς το δικό μας. Στη Βόρεια Ελλάδα το έχουμε άλλη ονομασία. 150 ευρώ. Κοίτα, αναμένουμε. Τι έγινε. Τι άλλαξε ξαφνικά. Τζούλια, φαντάσου, έχει πάρει το σοβαρό του. Σου λέει, φέρνω και τέτοια, εγώ, μπράβο μου. Για το μας. Μη. Όπως λέμε, μπριά μου. 450 ευρώ. Θα σου πω ένα πράγμα. Μου έδειξες κάπου δεν συγγενείς σου. Μην γίνεις τώρα, συγκεντρώσου σε εκεί. Δεν μπορώ να φανταστεί τι ευτυχισμένη είναι που κερδίζεις. Ναι. Πριν δεν ήταν έτσι που έχανες. Πάμε. Θα θέλεις μήπως τώρα να αγοράσεις φωνή, ε? Ναι. Το όμικρον. Όμικρον. Ορφέας. 2, 3, 4. 660 ευρώ. Ένα στίχος τραχουδιού. Αποκαλύφθηκε η δεύτερη λέξη. Σε ακούω. 660. Αγορά. Κι άλλη. Θες. Το λιγουρεύεσαι. Το θέλεις. Αλλιώς πρέπει να γυρίσεις. Δεν έχεις χρόνο. Για να μην κάνω όλο το ρεπερτόριο του Άδωνη. Πάμε. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Και κυρίως σβέλτη. Στις αποφάσεις μας για 40 ευρώ. Το λάμδα. Λάμδα. Καλό αυτό. 80 ευρουλάκια ακόμα. Μπορείς να αγοράσεις και πάλι. Το έχεις σκεφτεί να αγοράσεις ή περιμένεις να ανεβαίνεις πάνω από 700 για να αγοράζεις. Τι κάνεις, ποια είναι η τακτική σου. Τώρα έχεις 740 ευρώ. Έτσι για να το ξέρεις. Θα αγοράσω. Ωραία. Το ύψιλον. Ζήτησε το ύψιλον. Να λοιπόν και ακόμη μία λέξη που εμφανίζεται. Γιώργο μου, νομίζω ότι και η δεύτερη και, εντάξει, η δεύτερη και η τέταρτη, αλλά και η τρίτη λέξη πλέον είναι ξεκάθαρες. Τι κάνουμε με τις υπόλοιπες, πώς πας, πού κολλάς, πες το. Κάποιες δεν τις έχω. Προφανώς κάποιες αλλιώς θα το έχεις πει, θα έχεις νικήσει, αλλά ποιες είναι, αυτό σε ρωτώ, αγύρισε. Ποιες είναι οι λέξεις που σε παιδεύουν. Δεν μου λέει μυστικό, είναι ένα εχέμυθος τύπος, δεν είναι. Πρώτη, τελευταία, δεν θέλει να πει τίποτα. Έτσι, μπράβο. Βαλαντέρ, μπράβο.
Δεν λέει τίποτα, σφιχτός είναι. Στον πόλεμο, αν τον πιάσουν, δεν θα σας μαρτυρήσει ποτέ. Για Μπαλαντέρ. Γράμμα. Το Χ. Δεν υπάρχει Χ, τον Μπαλαντέρ μέσα στη θέση του. Και ήρθε η στιγμή το κούρεμα, χτένισμα, μαλλί, μόδα. 2017, 18, 19, Τάσο! Και χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Γιώργο, έφαγε η χεμήθεια. Τα κρατούσες πολύ μυστικά με τον εαυτό σου και δεν τα έβγαλες προς τα έξω. Και αυτομάτως σε πλήγωσε ο πίνακα. Τι λες, τι λες, τι λες! Έλα, τι χερούλι! Ο detective είναι εδώ και είναι έτοιμος να σου προσφέρει μια πολύτιμη βοήθεια. Θα σηκώσεις το δάχτυλο και θα δείξεις. Όποιο τετράγωνο θέλεις, ανοίγει για πάρτι σου. Και αν αυτό το τετράγωνο έχει κι άλλα όμοια, ανοίγουν όλα μαζί. Ποιο είναι το τετράγωνο που διαλέγεις? Πες τη Τζούλια να πάει να το ανοίξει. Από την πρώτη λέξη το δεύτερο. Από την πρώτη λέξη το δεύτερο γράμμα. Ανάμεσα στο κάπα και στο τάφ δηλαδή. Ναι. Θέλουμε να ανοίξουμε το γράμμα που είναι δεύτερο στην πρώτη λέξη. Και είναι ποιο γράμμα, Τζούλια? Για να δούμε. Εμείς πανηγυρίζουμε ήδη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα πανηγυρίσουμε ξανά γιατί είναι το αλφα. Που σημαίνει ότι έχει και άλλα αλφα. Έχει άλλα αλφα. Για να δούμε. Ω, μισό κιλό. Γραμματάρα επέλεξε. Τώρα, μπράβο. Γραμματάρα επέλεξε, γραμματάρα, διότι το αλφα μας έλυσε τα χέρια. Και πού είσαι? Τσάμπα, ε. Τσάμπα, μιλάμε. Σε προσφορά το είχαμε στο κατάστημα. Ηρακλής Πουαρό. Ηρακλής Πουαρό. Λοιπόν, τώρα, το μυαλό σου πάει κάπου? Όχι ακόμα. Α, πολύ ωραία, ξαναγυρίζεις. Διότι επειδή έβγαλες φωνήεν, παίξανε και φράγκα πολλά, κατάλαβες τι γίνεται. Είμαστε χαμηλά. Έλα, όχι τώρα, μη. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι για τις απόκριες. Είναι το χάνεις τη σειρά σου μεταφιεσμένο σε χρεοκοπία, γιατί δεν έχεις λεφτά. Χριστίνα, μέχρι τώρα μου ήσουν λίγο ζουζουνίστα και τα λοιπά. Και είναι λογικό αυτό, γιατί έκανες αυτά τα ζουζουνιστικά σου, επειδή κάνεις εντομολογία. Ήρθε η στιγμή να χτυπήσεις το χέρι. Χτύπα το χέρι, Χριστίνα. Το χέρι, Χριστίνα, πρώτα. Το κάνει κομψά. Χριστίνα, χτυπάει το χέρι, παιδιά, προσέξτε. Κορίτσι, είναι Χριστίνα, να σε μπορώσω, να σε μπορώσω. Χτυπά το χέρι, Χριστίνα. Γύρνα, Χριστίνα. Έτσι, Χριστίνα. Δεν σκοτώνεις, Ζουζούνη. Φεστίνα, ρολόι, φερνείς. Μπράβο, κορίτσι μου. 180 ευρώ η αξία του γυναικείου καταδοτικού ρολόι, Φεστίνα. Θα σου αρέσει, θα το λατρέψεις, εάν μου πεις ένα σύμφωνο. Ναι. Ναι, είδες, α, είδες δύναμη τώρα, ναι. Που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τουλάχιστον τώρα δουλέψαμε πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση. Ναι. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Πα, φίλε μου. Δεν αργήσαμε, δεν αργήσαμε. Όχι. Έχει κάνει κοσάρικα, θέλεις? Όχι. Εντάξει, γύρνα, θα το πω. Ορίστε. Πού πάει το αεροπλάνο? Είμαι έτοιμος. Πες το. Καταιγίδα στο μυαλό μου, ξέσπασε μόλις σε είδα. Αυτός είναι ο στίχος. Και έτσι θα πάρεις τα 20 ευρώ σου. Εάν όμως το τραγουδήσεις, θα πάρεις και όλο το ποσό. Γι' αυτό αποφάσισε. Θέλεις όλο το ποσό ή 20 ευρώ? Δεν τραγουδάω. Δεν τραγουδάς? Όχι, με φάλσες. Αγόρι μου, μαζί θα το κάνουμε το ετάκι. Πάμε. Το θέλεις έτσι, τραγουδιστά? Πάμε μαζί, μαζί. Καταιγίδα στο μυαλό μου, ξέσπασε μόλις σε είδα. Παλιό είναι αυτό. Με ρώτησε αν είναι παλιό αυτός, αυτός ο λαϊκός ύμνος. Ο λαϊκός ύμνος, αλλά παλιό, είναι λογικό, παιδιά, είναι λογικό. Να πούμε στον αντίπα, χίλια συγγνώμη, αγέννητο ήταν το κορίτσι μας. Yeah. Δεν τα έχει προλάβει αυτά. Είναι της νέας γενιάς. Δεν έχει προλάβει, καταιγίδα. Εντάξει, δεν άκουγα και πολλά ελληνικά. Εντάξει, είναι λογικό, το σεβόμαστε και μέχρι εκεί. Αλλά άμα σε πάω στον αντίπα μια βραδιά, θα μάθεις τι σημαίνει 80's. Λοιπόν, Γιώργο, μπράβο, η κίνησή σου ήταν εξαιρετική. Το έλυσες χωρίς να ρισκάρεις και αυτό σε οδήγησε στον αντίπα απόψε το βράδυ με 1.220 ευρώ. Μπράβο. Και επειδή μου είπες είμαι και φάλτσος, να σου πω ότι πραγματικά ήσουν τουλάχιστον δύο σκάλες καλύτερες από μένα. Δηλαδή ήσουν απλά χάλια. Εντάξει, οπότε μη σε στεναχωρεί αυτό.
Υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Εμένα με διώχνουν κιόλας. Τώρα είναι εδώ δική μου εκπομπή. Λέω παιδιά να το πω. Ποιο θα με διώξει, δεν έχει άλλο τώρα σήμερα. Μέχρι αύριο τη βγάλαμε. 1220 μπράβο, λεξομαχία νούμερο 3. Κατηγορία για 300 ευρώ, Τζούλια. Θα πρέπει να βρείτε κάτι από την επιστημονική φαντασία. Wow, sci-fi. Επιστημονική φαντασία που σημαίνει 300 ευρώ. Να μας βίνουν τα γράμματα, τα τσιμπάτε και αποκτάτε και προτεραιότητα και διαλέγετε εσείς τον επόμενο γρίφο, την κατηγορία του. Στον πίνακα, παρακαλώ. Τα γράμματα να μας βίνουν από τώρα. Sci-fi. Επιστημονική φαντασία. Όπα, τι έχουμε, πες το, Τάσο. Χριστίνα και Γιώργος. Τζόρτζ, το έχεις. Η άφιξη. Η άφιξη. Είναι η ταινία με εξωγήινους, η άφιξη, μία από τις καλές που έχουν βγει με εξωγήινους. Η άφιξη, Γιώργο, σου έδωσε άλλα 3 εκατοστάρικα. Ρε Γιώργαρα, ταπεινά, ταπεινά, 20-20, αλλά να σου πω κάτι, 1520 φτιάχτηκες. Έγινες, έγινες. Θέλω να σου πω 3 κατηγοριούλες. Είσαι έτοιμος? Ναι. Είναι 3 κατηγορίες. Θα διαλέξει μία από αυτές και μετά τις διαφημίσεις, μάλλον μετά τις διαφημίσεις θα μου διαλέξει μία από αυτές. Γι' αυτό σκέψου το. Έχουμε κοινό όνομα, διαφορετικό επίθετο προφανώς, ιστορία ή μυθολογία ή την κατηγορία που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, τα λέμε λαϊκά. Κοινό όνομα, ιστορία ή μυθολογία, τα λέμε λαϊκά. Γιώργο, σε αφήνω να το σκεφτείς. Τζούλια, δώσε μας δηλώσεις συμμετοχής και αμέσως μετά τις διαφημίσεις ο Τζόρτζ διαλέγει την κατηγορία που μπορεί να τον στείλει στο μεγάλο τελικό. Παρακαλώ, Τζούλια. Για να έρθετε στη παρέα μας, θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.startl.gr / TV / τροχός. Διαφημίσεις! Έχω ξεχάσει να ρωτήσω εδώ τους παίχτες σήμερα που έχουν μαζί μας, τον Τάσο, Χριστίνα και τον Γιώργο. Τόσα χρόνια παρακολουθείτε τροχό της τύχης. Πώς σας φαίνεται το νέο ανανεωμένο στούντιο που έχουμε τη φετινή σεζόν, συγκριτικά, που είστε και εδώ πέρα? Πιο πολύχρωμο. Πιο πολύχρωμο, σας άρεσε πάρα πολύ. Όπου προχωράω, σκοντάφτω σε πράγματα και αυτό είναι που με ενοχλεί μόνο. Δηλαδή, αλλιώς δεν θα είχα πρόβλημα. Είναι μεγάλο. Εντάξει, καλό αυτό, σκοντάφτω. Για παράδειγμα τώρα, να περπατώ εδώ, σκοντάφτω και τι βρίσκω? Ένα κινητό MLS. Δεν το κάνω. Να το δώσουμε στο κοινό μας. MLS για το κοινό, βεβαίως, παρακαλώ. Α, δεν το θέλει κανείς, γυρίζει ο πίσω. Έτσι, παλιό δεν το θέλει κανείς. Να μας τρελάνετε ένα MLS fresh, σύγχρονα ωραία κινητά, αντικλητικά, φοβερά, κομψά, ωραία, όμορφα. Για το κοινό μας. Η MLS είναι εδώ, τα δώρα μας είναι εδώ και σε αυτό το γύρο θα παίξουμε τώρα, που είναι ο τελευταίος και ο καθοριστικός, υπάρχουν και επιταγές 500 ευρώ. Πάμε. Είναι η στιγμή του τέταρτου γύρου όπου επιλέγει η κατηγορία ο Γιώργος. Σου είχα δώσει μία τριπλέτα για να αποφασίσεις, μεταξύ των οποίων τα λέμε λαϊκά, ιστορία, μυθολογία και άλλη μια κατηγορία που δεν θυμάμαι τώρα. Τι θέλεις? Όχι. Όχι, γιατί έχεις αποφασίσει. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ, κοινό όνομα ήταν η άλλη, αν τη θέλεις την παίρνεις βεβαίως. Ιστορία, μυθολογία. Γιώργο, γυρνάμε. Να θυμίσω σε όλους ότι υπάρχουν εισαγωγικά στο γρίφο. Δεν έχει πάει κάποιο έντομο, Χριστίνα, και έχει κάτσει πάνω στα γράμματα. Και μια τσαχπινιά στη μέση, την οποία όποιος τη βρει θα πάρει επιπλέον 200 ευρώ. Λοιπόν, Γιώργο, έφερες ένα 20άρικο, καιρό έχεις να φέρεις. Αν χάσατε το προηγούμενο τέταρτο, δεν έχετε χάσει τίποτα, στα 20άρικα είμαστε ακόμα. Αλλά ενδιάμεσα ο Γιώργος έβγαλε και ένα 1000άρικο. Έλα, Γιώργο. Το ταφ. Ωραία. 40 ευρώ, η Γιούλα τα γυρίζει και εσύ είσαι πάλι επάνω στον τροχό. Ο Γιώργος ανεβάζει τη διαφορά του. Είναι 1000 ευρώ μπροστά, παρακαλώ. Από τον Τάσο που τον ακολουθεί. Η Χριστίνα έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά με τα 500 ευρώ μπορεί και να του φτάσει στα γρήγορα. Ο Γιώργος θα ανέβει στα 30 ευρώ για το επόμενο σύμφωνο. Τον Νι. Γιώργο, και τώρα αρχίζουν τα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Διότι, Αναστάσιο, παιδί μου, με ένα 500 ευρώ και ένα τριπλό γράμμα είσαι ήδη πρώτος. Πάμε, Τάσο! Για τον Τάσο, παιδιά. Έχουμε ένα ξεκάθαρο φαβορί, τον Γιώργο.
Αλλά τον Τάσο και τη Χριστίνα με πολλές ελπίδες, όσο μέσα στον τροχό υπάρχουν τα 500 ευρώ! Μπράβο! Μεγάλε, τώρα το πάμε. Δεν ήταν ανάγκη να το κάνεις αμέσως, κάτω πιο μετά. Τώρα κιόλα με τη μία. Με τη μία. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Σίγμα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα! Αυτό έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό. Τα διέλυσες όλα. Σοβαρά τώρα. Με τη μία, 2.000 ευρώ. Αυτό θα τι καλογύρισμα. Τελειώνουμε με τα καλά νέα και παρακαλώ να τελειώσουμε και με τα πανηγύρια. Και υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Για να τα δώσουμε, πρέπει να λυθεί στη συνέχεια ο γρίφος από σένα. Ακούω πώς θα κινηθείς αυτή τη στιγμή. Το α. Τι λέτε, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Χριστίνα, για να αλλάξω λίγο την ατμόσφαιρα. Ναι. Έχεις δει στο YouTube βίντεο του Τάσου που φέρνει 500,4 γράμματα. Χριστίνα, δες το και κάτω κι εσύ. Πάμε, ρε Χριστίνα. Είναι και η Χριστίνα στο κόλπο. Είναι και η Χριστίνα στο κόλπο. Για να φέρει 500, τσουπ. Ω, κοίτα, κοίτα, πλησιάζει. Αχ, λίγο ακόμα ήθελε. Το ρο. Ωραία. Έπεσες. Εδώ, κοίτα, μόνο δυο στενά μακριά από το 500 ευρώ. Δυο στενά μακριά ήσουν. Έλα. Μπορώ να αγοράσω. Δεν μπορείς ακόμα. Δεν μπορεί να αγοράσει, γιατί μόνο 50 ευρώ, Χριστίνα μου. Και μεταξύ μας κιόλας, τι να σου κάνει και η αγορά, εσύ θες κανένα 500... Παιδιά, παιδιά, παιδιά! Έχει πέσει η επιδημία με τα 500 άρικα, το βλέπω. Μ' αρέσει. Η Χριστίνα μπορεί να περάσει πρώτη στο τελευταίο κατοστάρι. Ακούω. Το πι. Όπα! Είναι μία φορά, Χριστίνα. Χριστίνα, είναι μία φορά. Έχεις και μπόνους. 200 ευρώ. Άρα. 700 ευρώ. Κακό δεν το λες, Χριστίνα μου. Σαν εντομολόγος 700 ευρώ με μια γυροβολιά δεν έβγαλες ποτέ. Υπάρχει ελπίδα και για σένα. Πρέπει να γυρίσει στον τροχό της τύχης. Πρέπει να γυρίσει για να πετύχει ένα από τα τρία πράγματα που την εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή στον τροχό. 500 ευρώ. Όχι. Και παραλίγο τζάκπο. Το μη. Ωραία. Υπάρχει κι άλλο σύμφωνο, οπότε υπάρχει ακόμη λίγος δρόμος. Χριστίνα, τα ίδια. Ή jackpot ή 500 ευρώ. Πάμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γύρισμα. Γιατί η Χριστίνα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί οι επιλογές της είναι λίγες. Και δυστυχώς της παταλάμε 60 ευρώ. Πες μου το σύμφωνο, Χριστίνα μου, σε 5 δευτερόλεπτα. Το χ. Δεν υπάρχει το χ. Γιώργο, λύνεις το γρίφο. Πάμε για πεζό, μαζί, δυο μας. Εάν δεν το ξέρεις, απλά γυρίζεις. Δεν το ξέρει. Υπάρχει ακόμη αγωνία. Δεν ξέρουμε ποιος θα νικήσει, διότι δεν γνωρίζει το γρίφο, τουλάχιστον ο Γιώργος. Όπο, το καλύτερο! Το καλύτερο! Γιατί και να μην πετύχεις γράμμα, ξαναπαίζεις άμεσα. Το λάμδα. Θα ξεκινήσω από τα κακά νέα, Γιώργο, και θέλω να με κοιτάξεις. Αυτή την ευκαιρία, δυστυχώς, δεν μπορεί να την πάρεις. Για θα μου λύσεις το γρίφο τώρα και θα πάμε τελικό. Έλα, το έχεις! Και έχεις και δύο απόπειρες. Άντε, έλα, δεύτερη ευκαιρία. Έχεις δύο απόπειρες για να το λύσεις. Η αγορασία μου φωνήεν. Τώρα. Ένα φωνήεν. Το έψιλον. Έψιλον. Το σιγουρεύει. Υπάρχει έψιλον. Θα τον βοηθήσει σίγουρα. Να το πω. Οι επιλογές σου είναι να το πεις και να το πεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Αλλά. Σε φτιάχνω ψυχολογικά, πάρ' το. Πάρ' το λουλούδι. Αυτό σημαίνει ότι αν το πεις λάθος, θα ξαναμιλήσεις. Έλα. Ο τορπιλισμός της Ελλάς. Λοιπόν! Το ξαναλέω. Έχεις, έχεις κλειδώσει την απάντηση και θεωρείς ότι είναι και λανθασμένη. Ναι, 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 βιάστηκα. Να αυτοεπιβεβαιώσουμε, σε παρακαλώ. Άκουσέ με, δεν υπάρχει ελευκαιρία. Τελείωσε. Πες το. Ο τορπιλισμός της Έλλης. Έκανε λάθος. Την πρώτη φορά. Και η θεά τύχη τον βοήθησε γιατί είχε δεύτερη ευκαιρία. Θεωρούσα θα είναι αχρίαστη, τελικά δεν ήταν.
άλλαξε την απάντησή του και είπε ο τορπιλισμός της Έλλης. Η σωστή απάντηση θα τον οδηγήσει στον μεγάλο τελικό και με ένα αξιοσέβαστο ποσό ήδη στην τσέπη του. Είναι ο τροπιλισμός της Έλλης. Πολύ τυχερός. Βρε αθεόφοβε, η Ελλάδα ήταν καφενείο, δεν είχε τροπιλιστεί ποτέ. Εάν έχανες από αυτό, σε είχα στείλει σχολείο πίσω για τα βασικά μαθήματα ιστορίας. Σου πω. Τώρα δεν μπορώ να σε στείλω σχολείο, θα σε στείλω τράπεζα να πάρεις 1.580 ευρώ στην τσέπη. Αγόρι μου, δώσε μου λίγο χρόνο για να δεις. Τόση ώρα δίπλα σου ήταν μία εντομολόγος σκέτη ζουζούνα. Δεν έκανε έτσι. Χριστίνα, με ένα χειροκρότημα για τη Χριστίνα, παιδιά. Πλησίασες. Ανέλπιστα. Δεν σου κάθανε εσένα εδώ τα ποσά. Αλλά τι να πω για τον Τάσο, παιδιά, που μάζεψε σύνολο 2.400 και δεν εισέπραξε. Ατυχία. Ήταν ατυχία. Ήταν και η ικανότητα του Γιώργου να λύνει πιο γρήγορα γρίφους και το κατάφερε. Αλλά εντάξει, μπορεί να κέρδισε τα λεφτά, αλλά με αυτό το μαλλί δεν πάει πουθενά. Ενώ εδώ, αγόρι μου, υπάρχει ποιότητα. Εδώ υπάρχει σχέδιο. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Να σε καλά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω για τους δυο σας. Μην βιαστείτε να φύγετε από εδώ, από το στούντιο του Τροχού της Τύχης. Διότι αν δεν έχετε να πάτε με κάποιον ή περιμένετε ταξάκι κτλ., κρίμα από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα μπορεί σε λίγο να έχει ένα πεζό 208 να σας πάει σπίτι. Πάμε από τα αγόρι μου. €1.580. Καλό. Δεν το κάνουν κάθε μέρα οι άνθρωποι. Όχι, δεν τα βγάζεις. Ας αφήσουμε αυτό το ποσό που έχεις κερδίσει ήδη να είναι αυτά τα πλαμινιάτικα. Και ας πάμε να ανοίξουμε το φάκελο που περιέχει το ετήσιο εισόδημά σου ή κάτι που θα αναγκαστείς να δηλώσεις τη φορολογική σου δήλωση με 4 ρόδες, κόκκινο χρώμα, τιμόνι, ζάντες και ουρανό γυάλινο. Ένα πεζό. 2008. Καλή επιτυχία, Γιωργάρα. Πάμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Το έχω ξαναπεί, το 4 είναι το δικό μου αγαπημένο νούμερο. Για από εδώ. Θέλω με τα χεράκια σου να μου το δώσεις. Βαρύ, βαρύ. Κάνε μια ζυγαριά. Βαρύ. Βαρύ. Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ελαφρύ. Εδώ μέσα δεν έχουμε τώρα ψηλά. Ψηλά τελειώσανε. Εδώ έχει βαριά πράγματα. Άμα τα πάρεις σε κέρματα, θέλεις ένα πεζό για να τα κουβαλήσεις. Τζούλια, η τελευταία κατηγορία μας. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι αντίθετα. Είναι τα αντίθετα, τα γράμματα που θα σου προσφέρω εγώ αμέσως τώρα. Είναι το λάμδα, το π, το σίγμα, το ταφ και το αλφα. Μπορεί να μην υπάρχει κανένα. Έχει συμβεί και αυτό. Εύχομαι να μην είναι τέτοια μέρα. Βεβαίως και δεν είναι τέτοια μέρα. Υπάρχει το π, το λάμδα, το σίγμα. Oh. Όλα. Όλα. Δεν έχω λόγια. Απλά κάνε τα αυτονόητα. Τρία σύμφωνα. Το νι, το ρο, το όμικρον. Μισό λεπτά. Μισό λεπτά. Μας λείπει ένα σύμφωνο ακόμη, το οποίο θα μου το πεις αμέσως τώρα. Το χ. Παρακαλώ να μπουν στον πίνακα. Ξεκάθαρα πράγματα. 10 δεύτερα. Δώστο. Απένταρος πλούσιος. Κάτσε να πάρεις φιλία από τη Ζούλια. Συγχαρητήρια. Είστε καλά. Έλα, έλα μαζί με, έλα μαζί με εδώ. Εσύ, εγώ σε αφήνω μόνο σε αυτό το χώρο που το κάνω πάντα, να τελειώνει το παιχνίδι και έχουμε νικητές. Σε αφήνω πάντα, έλα δίπλα μου. Σε αφήνω πάντα δύο βήματα για να έρθει η Τζούλια και να κάνεις «Α, τι έκρηξε, Τζούλια, πού ήσουν» και καταλάβω. Αυτά επιτρέπονται, γιατί είναι μόνο ευκαιρία να πεις τη γυναίκα σου ότι αφού κέρδισα να μην εγκαταστώ με τη Τζούλια. Λογικό δεν είναι. Ναι. Σε φτιάχνω. Και τώρα θα φτιαχτείς και μόνος σου. Γιατί, στάπα εγώ, Τζόρτζ, 1580, εύκολα. Εδώ, τι έχουμε εδώ. Δεν ξέρω. Θα σου επιτρέψω να είσαι υπερβολικός σε εκφράσεις σου, αν αυτό που ανοίξω δεν είναι ποσό. Και γράφει 208. Έλα από εδώ να το δεις, κοίτα εδώ. Μου είπες είναι εδώ και η μαμά. Ναι, είναι και η μαμά. Αγαπητή μαμά, το όνομά της. Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα,
Αν νιώσετε μια εκδήλωση παραπάνω, μην την κρατήσετε εκεί, τρέξτε εδώ. Αγκαλιές επιτρέπονται. Σας είδα, σας εντόπισα. Αν νιώσετε μια εκδήλωση παραπάνω, εδώ είμαστε εμείς. Κάνε να είναι καλό. Είναι καλό, είναι 4 χιλιάρικα! Είναι 4 χιλιάρικα! Έλα, μαμά, έλα, γιος, εδώ τι είχαμε, γυναίκα, όλοι εδώ. Γυναίκα, ο γιος, η μαμά. Εδώ είναι όλοι, κυρίες και κύριοι. 5.580 ευρώ, γρήγορα! Ωπα, μεγάλε, έλα εδώ, γρήγορα. Αυτό είναι, ελάτε εδώ όλη η οικογένεια, ελάτε εδώ. Συγγνώμη, ο παρουσιαστής τίποτε ούτε μια αγκαλιά. Συγγνώμη, το θέλετε να σας δίνουμε. Για να μην γκρινιάζει. Λοιπόν, εδώ παιδιά έχουμε μια κλασική περίπτωση. Ελά εδώ ρε μεγάλε, ελά εδώ όμορφο παιδό. Τα μαλλιά του πατέρα σου πήρες αγόρι μου. Τα μαλλιά του μπαμπά πήρες, μπράβο αγόρι μου. Να τα χαίρεσαι, για έλατε κοντά εδώ, να είμαστε ζεστά και αγαπημένοι όλοι μαζί. Λοιπόν, είπατε να πάτε μια βόλτα, λέτε τι θα γίνει, το πολύ πολύ να βγάλουμε. 5.580 ευρώ, γιατί έτσι είναι εδώ τα πράγματα, αγαπημένοι μου φίλοι, καθημερινά. Υπάρχουν και απλά περιμένουν να τα πάρετε. Γιατί όποιος γυρίζει... Κερδίζει! Καλό βράδυ! Ελάτε αγαπημένοι, ελάτε.